Thank you.
we go. There she is. Looks like blood. I've had dreams of drowning in a lake just like this one. This must be the cave. Perfect hiding spot for the thief. I get you! Είστε φίλε. Ένα οβολόν, τι σημεί, τέσσερις γιε. Σιδώσω δύο. Κοπρίτη χτιοπόλε. Κόκατε λάρικα σ' όλοι στέ. Άπαντε στους αλιστούς εσύ το διαφυλάτετε. Νόμος περί τον αντίον υφίσταται λέχρι. Ότι ούν ο Ράς εστί καλόν όσο όχι ένες τη αγοράν. Και τόσο καλόν όσο πανταχού, φημί. Αυταία χρύε μοιε, εδίναν το ανοιχεί σε πέσεις. Λαμβάνω συμμίστιον. Ότι στα λάσσης πόλεμος από 60 εμπορεύματα εκ του ευξήνου πόντου δίνει καπνιστή πίεση σε εντόπι που χιλιάρες στη χαλκίδα στη Ανιού. Επιέχομαι την κύριο Σεχμών, που διαλυστά έχομαι νέτη, εκ της Ανιού η Χαλκιδόνος έστειλε. Ολό ότι δύναμε ονείστε, φίλε. Ένα οβολόν, πίσιμη, τέσσερις γέ. Συντώσω. Πόλεων λίγμους παρίας και λιχνίτας παιχνίδι. Μίσθιος! At last! Did you find a shield? I did. Now you can protect yourselves from the prophecy. So, you found the thief? Oh yes, cut her in half. And what about the blacksmith? He's fine. Could use a... Thank the god... Thank you, Mistios.
You spared my parents from my wrath. Actually, there's something your mother and I have to tell you. Your parents are... Very happy to have such a caring son to protect us. Thank you, Mistios. We're all fine now. Odd family. Come on.
Let's go. Let's go. Yeah!
διευθύνει τους νέους. Γεούτι καταμαρτακίζονται. Εκπλήσει. Αποφέρει το πυρί του ατόπου υποθάλποντη. Λέγει. Ιδέο άνθρωπος. Και ιδέ το δέον πράττει. Συνίσχυει το κυχιώνα του μυαλού. Όγγε ουκ έστειν υγεία. Κατάσταση λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται την τραγωδία. Και τη συγκρούσει ταύτη, ώσπερ της και ο άλλος, ο λογικούς νους νικήσει. Τραγωδία ανέρεση εστί. Εστί μοιασμός. Ιδιόμενος συνακλονίζει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαδέχεστε όρο ταύτης. Το αυτό και της δούλης. Τους νέους διδάσκεστε τα μηχανήματα αυτής για να ήητη εσύ αναγνωρίζει ταύτα. Και ο σόφρονας πολίτας διεκθεάζει τους θεούς. Και ο κλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτηγενής ιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσεστε εκθέτει τούτων επί των πυκνών ή να αποθάνει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της Διανοίας Ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και κρύται ταύτας τραγωδοποιού Ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον, επιμηχάνεται ταύτας και προσμυθοποιεί. Αποκρύπτει την προαίρεση αυτού με το ενδύματι της εγκαταλελωμένης ιστορίας. Προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα, άνευ ηθικών αφηγήσεων. Γιατί ο τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού. Καταδικαστέα είναι η εθνική αξία των τραγωδοποιών. Ο τραγωδοποιός έστει κλέπτης, ως δια των υποθετών κλέπτης χάρη του έθνους. Τίκλωθε των τραγωδών, εξαφόρων διευθαίνει μία ψευδομηθεία ή τη συνεπιφέρει πράξεις και παρεπόμενα. Πράξεις και παρεπόμενα αυτών άρχιν να προεπιλέγονται και υπάπτονται αλλήλεις, κατά το δέον και αναγκαίων. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της Διανοίας Ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και κρύται ταύτας τραγωδοποιού Ένεκα. Ούτως ουκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον, επιμηχάνεται ταύτας και προσμυθοποιεί. Αποκρύπτει την προαίρεση αυτού εν το ενδύματι της εγκαταλελωμένης ιστορίας. Προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα, άνευ ηθικών αφηγήσεων. Γιατί ο τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού. Καταδικαστέα είναι η εθνική αξία των τραγωδοποιών. Ο τραγωδοποιός έστει κλέπτης, ως δια των υποκριτών κλέπτης χάρη του έθνους. Τίκλωθε των τραγωδών, εξαφόρων διευθαίνει μία ψευδομηθεία ή τη συνεπιφέρει πράξεις και παρεπόμενα. Πράξεις και παρεπόμενα αυτών άρχιν να προεπιλέγονται και υπάπτονται αλλήλεις, κατά το δέον και αναγκαίων. Τραγωδία ανέρεση εστί. Εστί μοιασμός. Μυθιόμενος συνακλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαδέχεστε όρο ταύτης. Το αυτό και της δούλης. Τους νέους διδάσκεστε τα μηχανήματα αυτής για να ήητη εσύ αναγνωρίζει ταύτα. Σόφρονας πολίτας διεπιθεάζει τους θεούς. Και ο κλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτηγενής ιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσεστε εκθέτει θούτων επί των κλινών ή να αποθάνει. Η τραγωδία διευθύνει τους νέους και ούτι καταμαρτακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρει το πυρί του ατόπου υποθάλποντη. Λέγει, ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράττει. Συνίσχυει το κυκαιώνα του μυαλού. Όγγε ουκ έστειν υγεία, κατάσταση λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται την τραγωδία. Και τη συγκρούσει ταύτη, ώσπερ της και ο άλλος, ο λογικούς νους νικήσει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της Διανοίας Ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και κρύται ταύτας τραγωδοποιού Ένεκα. Ούτως ουκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον, επιμηχάνεται ταύτας και προσμυθοποιεί. Αποκρύπτει την προαίρεση αυτού εν το ενδύματι της εγκαταλελωμένης ιστορίας. Προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα, άνευ ηθικών αφηγήσεων. Γιατί ο τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού. Τραγωδία ανέρεση εστί. Εστί μοιασμός. Ιδιόμενος συνακλονίζει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαδέχεστε όρο ταύτης. Το αυτό και της δούλης. Τους νέους διδάσκεστε τα μηχανήματα αυτής για να ήητη εσύ αναγνωρίζει ταύτα.
yourself should smite your precious Hippocrates. Look, you insignificant Theon. Tell me where he is, or by Ira, I'll burn this clinic to the ground with you in it. I already told you what I know. I don't ask much. Hippocrates must show humility to ensure public order. Prostrate himself before the gods and declare that his skills are gods given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippocrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. Back away from the boy. Slowly. Who dares threaten me? It seems the god Hippocrates. If the doc... Oh, I... Is... I... I'll... I... I... Re... Much ha... Heads... So many sick people. Can one man help all of them? Ο εξάδελφος χιονοτόμας Ταμάλαη, αενάος, μηχανοποιός ενδοστρατευμάτη, μην επέστρεψε πλήθων ιδεών περί γεωργίας. Ο αιμός εξάδελφος, τούτο έχει πράσινα βοτάνια και έδωκε εις το έλεον γεύσιν ωραίαν και ζωηράν. Δοκιμάσεις μου. Πείτε δι, δίνεσαι η ποιμή, τι ακριβώς αναζητήσεις. Τι απλούν, ελέας μόνο.
αυτής είναι η τραπεζίτσα, στο πούσι αυτής ο κλειδί δίνονται γίγνες και αξιοπρεπείς. Ή παραμένει λυσμένος και αγοράς, ότι οι κοιμών που δίνονται βρίσκουν του. Λέτε εσείς, οι ενίες αδέλφοι απαιτήσατε πολλά τυχήματα των πρώτερων γίνων. Ναι! Ο πατήρ μου είναι ιερός. Τέχνη και δεν το παρέμβει. Δια τι διονύζομαι τους μύθους. Διασώζονται ούτε να άνεργοι. Κρατέα και τρομερή Αθήνα, δέξι την καινή ημών προσφορά. Έλα, Αλεξάνδρε. Stay back! I should stay hidden if I don't want to fight. So, what has caused this man's condition? An excess of phlegm, Doctor. In the immediate sense, yes. But more importantly, he suffers from neglect. Neglect? Good food, warm clothing, so much could have helped. But since other caretakers assumed his condition was a punishment from the gods, they neglected him. Challenging tradition. You must be Hippocrates. Yes, I'm also very busy. This is they call and did uncast what I've been as hurry. I'll do my good. Thank you.
I need to talk to him. There he is. Now, out of the way. If you're here, and I did the... My... What? This... What? I'll take... He's over there. Will she live? Not unless the gods heed our prayers. Many sick Athenians have arrived in Argolis recently, and very few have left. This poor girl has the same sickness. Is there anything I can... I was warned of the Eagle Bearer. What? Where wait? Here it... What? There is... I'm... But I... I'll find... Greetings, young one. Come to offer Asclepios a sacrifice? No. But I'm searching for a Spartan mother who may have. The great goddess Hera guides many mothers to the sacred place. Surely I'm too feeble to remember them all. What are these stone slabs for? These are records. We document all who pass through, their illnesses, treatments, so that the glory of Asclepios can be celebrated. Then I don't need your memory. I just need to find the right stone. Yes, of course. That's very wise indeed. If only I had the time to help you. Listen, I'm not here to... It's Chrysis. She's got every priest in the sanctuary under her thumb. Then don't tell... Follow me... Lead the way. This way. Over here. If anyone is watching, they'll have my head.
What kind of sanctuary isn't safe for its priests? Times have changed. Ah, I remember this tale, written during the time of the great Elod revolt. You would have been only a child. I don't need the history, just the details. It tells the tale of a woman with worms in her throat. Asclepios took off her head so we could remove them, then reattached it in her sleep. Definitely not the right one. I wonder what Hippocrates would think of these treatments. Hippocrates is a fine healer, showing so much promise. Showed? He's healing the sick right now. He puts too much faith in his hands, and not enough in the gods. When it comes to life and death, I prefer hands. Are all the testimonies so outrageous? Writers today, Thucydides, Evripides, the petulant Aristophanes, all of them try for realism. But what really inspires is greatness, magic, gods. This one tells the tale of a man with sociopaths. A pack of dogs licked him clean, and Eureka! The man's best friend indeed. This is hopeless. These stories give people hope, Igudera. Well, I'm losing mine. Tell me about Chryseis. A very powerful, dangerous woman. But it was not always so. She was abandoned here as a child and taken in by the priests. Taught the ways of the gods. She learned very quickly. Was very strong-willed. And before too long, it was the priests who listened to her. She was loved. But there's an anger in her heart that could not be soothed. So, when her methods turned to madness, anyone who opposed her got... Got what? I've already said too much. And what about this one? Let me guess. It tells the tale of a blind woman who had her eyes licked by snakes. It reads of Sparta. Came here with child. Sought pity from the gods. Why is most of it scratched out? I'll just tell you. I know this one by heart. The Spartan woman arrived filthy and bleeding from her travels. We cared for her, gave her food, a bath, and she left. Where she went, I do not know. The child could not be saved. Who does know where she went? We've been spotted. Meet me later, near the olive tree of Heracles, at the entrance of the sanctuary. I may have something for you. And what do we have here? A priest and a mercenary out for a friendly stroll?
May the gods be with you, Plistos. I was just on my way to the archives when this Mystheus bumped into me. Is that so? And what were you both chatting about so fervently, might I ask? I'm filthy and could use a good bath. The kind priest here was pointing me in the direction of the bathhouse. Yes, that's correct. The bathhouse is right over there. Now, if you'll excuse me. The baths are for healing the sick, not for washing the blood off one's hands. Leave. Διασώζουν δε ούτε την άνοιξη. That old priest, hiding by the tree. The tree of Heracles. I'm not sure if it's loved more for its legend or its olives. Now, where is that priest? I thank you. What else can you tell me about the Spartan? The woman left the child's blanket behind. We tried. Where did she go? Get behind.